Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Συγχαίρω και εγώ την κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την εξαιρετική πρωτοβουλία και φυσικά ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Συγχωρέστε με για το ξεκίνημά μου, αλλά η αλήθεια είναι πως η σημερινή εκδήλωση μέσα στο οφρικό της κλίμα ενός παράλογου πολέμου, βεβαίως όλοι πόλεμοι είναι παράλογοι, ενός πολέμου που διεξάγεται στη γειτονιά μας, μοιάζει στα μάτια μου με μια κουβέντα περί ανθρώπινων σχέσεων ανάμεσα στους επιβάτες ενός πλοίου, την ώρα που το πλοίο στο οποίο επιβαίνουν επικίνδυνα μπατάλια. Έτσι είναι η ζωή όμως. Ένα καλλιδοσκόπιο εκδοχών που το φως της με τυχαίο τρόπο αποφασίζει και το σκοτάδι μόνο προσωρινά υπονομεύει. Και αφού ένας φυλακισμένος Τούρκος συγγραφέας, ο Αχμέτ Αρτάν, καταφέρνει όπως γράφει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα κελί φυλακής, περνώντας μέσα τους τοίχους. Εμείς, κατά κάποιο τρόπο ελεύθεροι ακόμη, οφείλουμε να καταφέρουμε να τροχίσουμε τα φτερά μας για όσο τουλάχιστον η περίοδος χάρητος που διανύουμε το επιτρέπει. Και η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που γράφουμε, κάτι σαν φτερά μας γαργαλούν στο ύψος των ώμων. Φτερά που τουλάχιστον εγώ, μόνο όταν παραδίδομαι στο θάρρος και τη μαγεία τους, καταφέρνω να γράφω με συνέπεια και την πεποίθηση πως υπάρχει μια τράνταχτη νοηματοδότηση σε αυτή την ίδια τη διαδικασία της συγγραφής. Ωστόσο, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ανοιχτό. Ποια είναι η θέση της τέχνης που υπηρετούμε, ποια είναι η δική μας θέση σε έναν κόσμο που φλέγεται. Σε μια εποχή που όλα τείνουν να γίνουν αγοραία. Σε κοινωνίες που ακόμη και οι αξίες που διασώζουν τα τελευταία ίχνη ανθρωπιάς συρρυκνώθηκαν στο μέγεθος των λέξεων που τις εκφράζουν και μόνο. Σε μια πραγματικότητα που η τεχνολογία και τα επιτεύγματά της πρωταγωνιστούν, αλλάζοντας συνήθειες, προτεραιότητες, τη ζωή μας όλοι, με ρυθμούς που δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε. Είναι τελικά η γραφή μια προσωπική υπόθεση, μια αναγκαιότητα για τους γράφοντες, εκείνη από μια ισχυρή παρόμοιση στην οποία δεν μπορούν να αντισταθούν. Ο ποιητής Έντουαρντ Φιτζέραλντ πιστεύει πως όποιος κλείνει στην ψυχή του κάποια μουσική δεν μπορεί παρά να στοιχουργήσει. Μας μεταφέρει σε ένα δοκιμιό του για τον ποιητή ο Μπόρχες. Πιστεύω πως λιγότερο ή περισσότερο αυτό ισχύει. Γράφουμε γιατί απλώς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Και βέβαια γράφουμε αποτυπώνοντας αυτά που μας κατατρίχουν, μας βασανίζουν, μας εμπνέουν. Οπότε σε κάθε περίπτωση μετακίζουμε τις αλήθειες μας στα πεζά ή ποιητικά κείμενά μας. Είμαστε ό,τι γράφουμε. Αν η σχέση με τη γραφή θεμελιώνεται στην ειλικρίνεια. Και αυτό είναι πιθανόν ένα από τα μέτρα για το έθρος της φωνής μας. Με αυτή την οπτική γωνία, της ειλικρίνειας και της επιλογής, κάθε κουβέντα για τέχνη, για την τέχνη ή στρατευμένη τέχνη καθίσταται κατά τη γνώμη μου περιττή. Πολύ περισσότερο, που καλός ή κακός, η σημερινή πραγματικότητα εμπνέει λιγότερο από ποτέ μεγάλες ιδέες, αλόβητες από την ιστορία και τη φθορά του χρόνου, ικανές να παρασύρουν ένα λογοτέχνη, συνειδητά ή ασυνείδητα, στο στόχο του προσιλητισμού των αναγνωστών. Από την άλλη, βέβαια, η αβεβαιότητα, η απαξίωση των ηθικών και πολιτικών αξιών, οι επιθέσεις στη δημοκρατία που καθημερινά με ποικίλους τρόπους βιώνουμε και η έλλειψη ισχυρών ιδεολογικών ερισμάτων φέρουν δυναμικά στο προσκήνιο το ζητούμενο του ρόλου της λογοτεχνίας στο κοινωνικό καρναβάλι των ημερών. Και αν θυμηθούμε το ποιητικό άλοθη της ανθρώπινης δυστυχίας, όπως εκφράζεται στην 8η ραψοδία της Οδύσσης, όπου αναφέρεται πως οι συμφορές προκλήθηκαν από τους θεούς για να αποτελέσουν υλικό για μελλοντικά τραγούδια. Η αισθητική δικαίωση της δυστυχίας σε όλο το μεγαλείο της, από τη μια προσβάλλει τη λογική μας και από την άλλη δένει άρρηκτα την τέχνη μας στο άρμα των ανθρώπινων δεινών. Και όταν γράφουμε για το τσάι στο σαλόνι του Τιτανικού, λοιπόν, τότε που το πλοίο βουλιάζει και η γραφή μπορεί να εστιάζει στα δυσόπιτα κύματα ή στην ελαφρότητα του σαλονιού ή στον τελευταίο χρόνο που λιμνάζει στα μάτια των επιβατών, μπορεί να είναι η αλήθεια. Πάντα η αλήθεια. Ένα από τα πολλά της πρόσωπα. Ανάλογα με το πού θα διαλέξουμε να τοποθετήσουμε την κάμερα των λέξεων και των εικόνων μας. Και αν η ίδια η λογοτεχνία ήταν ο Τιτανικός, σε μια φορτουνιασμένη θάλασσα κρίσης αξιών, τεράστιων ανισοτήτων, εμπόλεμων σειράξεων, αποδόμησης της δημοκρατίας, κυριαρχίας του νόμου της αγοράς, είμαι βέβαιη πως
λογοτέχνες, εμείς, δαρμένοι από τα κύματα και παρά τη βεβαιότητα βυθίσεως του πλοίου, θα παραμέναμε εκεί, στο σαλόν, να ακούμε τη μουσική των λέξεων, να δημιουργούμε εικόνες, να πλάθουμε κόσμους, με τα πιο ευτελή και τα πιο σπουδαία από τα ανθρώπινα υλικά. Αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, να ρίξουμε λίγο ακόμη φως, να ανοίξουμε μια μικρή δίωδο, να κερδίσουμε ή να αφυπνίσουμε έναν ακόμη αναγνώστη. Και μπορεί εκείνες οι τελευταίες λέξεις μας να έλεγαν για ένα μικρό θαύμα. Και ίσως ακόμη, συγχωρέστε με για τον επίλογο, αλλά γράφω και παιδική λογοτεχνία, ξέρετε. Και ίσως λοιπόν ακόμη και να το γεννούσα. Σας ευχαριστώ πολύ.